Οι επιστήμονες, Νίκη, ανησυχούν για το θέμα της μετάλλαξης του κορονοϊού. Συστάθηκε μάλιστα και μια ειδική επιτροπή που θα συμβάλλει στον εντοπισμό των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού και στη χώρα μας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, πρέπει να σου πω, όπως εξήγησε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, για το μεταλλαγμένο στέλεχος που κυκλοφορεί στη Νότια Αφρική αλλά και στη Βραζιλία. Ενώ συνεχίζονται, όπως μας εξήγησε, οι έλεγχοι για το αν τα εμβόλια αποδίδουν σε όλες τις μεταλλάξεις. Τώρα, μόνο χειρουργικές μάσκες, λένε από το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας. Υπήρξε ερώτηση εδώ στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών επ' αυτού. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης μας εξήγησε ότι οι Έλληνες επιστήμονες και η Επιτροπή έχουν δώσει συστάσεις ακριβώς από πέρυσι για τις μάσκες που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Οι μάσκες λοιπόν, είτε χειρουργικές είτε και υφασμάτινες, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην περνούν σωματίδια του ιού και να υπάρχει έτσι κορονοϊός ο οποίος να μπορεί να μεταδοθεί. Δεν συμμερίζονται λοιπόν την ανησυχία των Γάλλων οι Έλληνες επιστήμονες. Μάλιστα. Αυτό μας είπαν διαθώματος Γκίκα Μαγιορκίνη εδώ στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών. Μπορούμε, αν θες, να δούμε και την υγειονομική κατάσταση της χώρας σήμερα. 585 είναι τα νέα κρούσματα, 288 οι διασωληνωμένοι και 28 οι νεκροί. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 64 κρούσματα και στην Αττική 248. Όλα αυτά ενώ έχουν γίνει 32.437 τεστ.